Λόγος τώρα και στον Υπουργό Άμυνας και Βουλευτή Καβάλας φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, καθώς τον καλησπερίζουμε, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο στο Δελτίο μας. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ από Καβάλα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στην Καβάλα και στον Αμυδιαλέωνα βέβαια. Και στον Αμυδιαλέωνα. Ο οποίος μίλησε από ό,τι άκουγα. Ακριβώς αυτό κύριε Υπουργέ. Να πούμε ότι σαν διτή η ιδιότητά σας και σαν υπουργός αλλά και σαν βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας τρέξατε το θέμα και με την δική σας εν τέλει απόφαση από το αρμόδιο εν τέλει Υπουργείο προχωρά η αξιοποίηση του αεροδρομίου του Αμυδιαλέωνα από την Εγνατία Aviation. Να τα πάρω λίγο από την αρχή, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Γεγονός είναι ότι με το συγκεκριμένο θέμα ασχολήθηκα πολύ πριν αναλάβω το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από τον Ιούλιο του 19 δηλαδή, επί προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Πάνου Καμένου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, είχα κλιμακώσει κάποιες επαφές με το μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας και τη διοίκησή του, που διαπραγματεύονταν τότε με την Εγνατία Aviation τους όρους αυτής της μίσθωσης, προκειμένου να δω πού βρίσκεται το θέμα και να βοηθήσω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι το μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας τότε κατέληξε σε διαπραγματεύσεις με την Εγνατία Aviation και η σύμβαση μίσθωσης προχώρησε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί όμως κόλλησε. Κάποιοι είπαν ότι η Fraport που είχε την εκμετάλλευση ήδη αναλάβει του αεροδρομίου Χρυσούπολης έφερνε προσκόμματα. Η δική μου η άποψη είναι ότι το θέμα είχε κολλήσει στη γραφειοκρατία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και γι' αυτό αναγκάστηκε η Εγνατία Aviation να μετακινήσει τις δραστηριότητές της όσον αφορά την πτυτική εκπαίδευση των πιλότων στην Κοζάνη. Στο αεροδρόμιο της Κοζάνης. Το αεροδρόμιο της Κοζάνης όμως, και το ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι της Εγνατίας, δεν ήταν το ιδανικό, δεν ήταν η ιδανική λύση. Λόγω καιρικών συνθήκων εκεί δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μεγάλη δραστηριότητα σε πτυτικό αντικείμενο. Δεν επέτρεπαν οι συνθήκες, ήταν χειρότερες σε σχέση με αυτές του Μαγδαλώνα. Άρα πάντα η Εγνατία Aviation ενδιαφέρονταν να επιστρέψει στην Καβάλα εφόσον της δίνονταν η ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την υποδομή του αεροδρομίου Μαγδαλώνα. Όταν λοιπόν ανέλαβα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είδα σε επαφή με τους ανθρώπους της εταιρείας και τους ρώτησα αν ισχύει ακόμα το ενδιαφέρον τους. Ήταν κάπως διτακτική και τους καταλαβαίνω. Μετά προέκυψε και η πανδημία και χάσαμε ένα χρόνο στην ουσία λόγω του ότι τίποτα δεν συνέβαινε, τίποτα δεν εξελίσσονταν. Όσο υπήρχαν τα lockdown και το πρόβλημα με τον COVID. Όχι ότι έχει λυθεί τώρα, αλλά ασφαλώς η κατάσταση επιτρέπει σχεδιασμούς για το μέλλον. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή οι άνθρωποι της εταιρείας μου είπαν ότι έχουν ξαναφτιάξει, επικαιροποιήσει το πολιτικό του σχέδιο και ενδιαφέρονται να προχωρήσει. Δόθηκαν οι σχετικές εντολές φυσικά για επίσπευση στην νέα διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας που είχε τοποθετηθεί από μένα ως υπουργό. Οι διαπραγματεύσεις ξαναξεκινήσαν, εξελίχθηκαν γρήγορα μέσα σε κάποιους μήνες και φτάσαμε πριν από μία εβδομάδα περίπου στην υπογραφή από μένα της κατακύρωσης του διαγωνισμού εκμίσθωσης αυτού του αεροδρομίου, δηλαδή περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, όπως είναι όλα τα ανενεργά στρατιωτικά αεροδρόμια, στην εταιρεία. Οι όροι είναι δεδομένοι, προφανώς για να γίνει δεκτή αυτή η σύμβαση ο πλευρά του Μετοχικού Ταμείου εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας, το λεγόμενο business plan με την επένδυση. Σωστά. Και από εκεί και πέρα είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στην ουσία ξεκινάει η νέα εποχή και για την Εγνατία Aviation αλλά και για την μετατροπή αυτού του ιστορικού στρατιωτικού αεροδρομίου σε ένα διεθνές κέντρο πτήσεων το οποίο θα διαχειρίζεται αυτή η επιτυχημένη καθόλου ιδιωτική εταιρεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία. Ασφαλώς και πρέπει να γίνουν πολλά
όσον αφορά τη βελτίωση των υποδομών του αεροδρομίου. Εκεί εξάλλου αποσκοπεί η επένδυση και τα λεφτά που θα πέσουν, με αναλογία. Ακριβώς κοντά 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ναι, η επένδυση είναι περίπου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για να δημιουργηθεί εκεί πέρα στην ουσία ένα κέντρο εκπαίδευσης με όλες τις επίγειες υποδομές, να μένουν προφανώς και κάποιοι μαθητές εκεί. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να μείνουν όλοι. Αυτά είναι ζητήματα της εταιρείας. Σίγουρα όμως θα υπάρχει και ζήτηση για στέγαση στη γύρω περιοχή, όπως γίνονταν όσο το πτυτικό αντικείμενο διεκπεραιώνονταν στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Και είναι σχεδόν βέβαιο, όχι βέβαιο, απολύτως βέβαιο, ότι δεδομένου ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη επένδυση, θα έχει και αντίστοιχο όφελος αναπτυξιακό η τοπική οικονομία. Πολύ σωστά. Θέσεις εργασίας κτλ. Έτσι, και αναπτύσσεται γενικότερα και η περιοχή του Αμυγδαλεώνα, κύριε Υπουργέ, γιατί όντως αυτό βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και με αυτή την πολύ μεγάλη απόφαση. Το ανέφερε και ο πρόεδρος νωρίτερα στο ρεπορτάζ, ότι βλέπουμε πραγματικά ανάπτυξη της περιοχής του Αμυγδαλεώνα το τελευταίο διάστημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Θα τη δούμε, αλλά άνοιξε ο δρόμος. Ασφαλώς και θα έλεγα ο κυρίως ωφελούμενος τόπος θα είναι η περιοχή του Μαϊδαλαιώνα. Νομίζω όμως ότι και ευρύτερη περιοχή έχει μόνο να ωφεληθεί από αυτή την επένδυση στην ουσία που θα ολοκληρωθεί στη Γαβάλα. Ο στόχος, όπως σας είπα, είναι να γίνει διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Ήδη η εταιρεία λειτουργούσε με εκπαιδευόμενους πιλότους από το εξωτερικό, από χώρες του εξωτερικού. Λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ή μάλλον υπήρχε πριν η πανδημία ενισκύψη, υπήρχε μεγάλη ζήτηση από όλες τις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. Δεν μιλάμε για στρατικό κομμάτι εδώ, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Μιλάμε για διεθνείς εμπορικές αεροπορικές εταιρείες για πιλότους παγκοσμίως. Θεωρώ ότι θα ξανααναθερμανθεί αυτό το ενδιαφέρον. Η ζήτηση υπάρχει προφανώς. Η εταιρεία προφανώς ξέρει τι γίνεται και έχει κάνει τους υπολογισμούς της. Απλά έπρεπε να δημιουργηθεί η βάση. Και η βάση από εδώ και πέρα, για τα επόμενα 40 χρόνια που διαρκεί η μίσθωση και παραπέρα, θέλω να πιστεύω, θα είναι το αεροδρόμιο του Αμυγδαλαιώνα. Έτσι, σωστά. Κύριε Υπουργέ, δοθούσες ευκαιρίας, αν μπορούμε να μας απαντήσετε λίγο και για το ιδιότητα και του Υπουργού, τι ακριβώς σημαίνει η αύξηση των κονδυλίων για την άμυνα για το έτος 2022 και τι κάνετε μια ομιλία στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό επίσης το θέμα και αν έχει κάποια σχέση και με τα F-35. Κοιτάξτε, μην προτρέχετε για τα F-35, γιατί θα χρειαστούν και άλλα κονδύλια για τα F-35. Ο προγραμματισμός μας και ο αυξημένος προϋπολογισμός για την άμυνα, που ανταποκρίνεται, θεωρώ, σε μια μεγάλη εθνική ανάγκη, έχει να κάνει με αυτά που ήδη έχουν αποφασιστεί, δηλαδή την αγορά των τριών γαλλικών φρεγατών, των άλλων 6 Ραφάλ, για να φτάσουμε στο συνολικό αριθμό 24, και κάποιων άλλων παρεμβάσεων που έχουν πλέον δρομολογηθεί και πρέπει να υλοποιηθούν. Αύριο θα φέρουμε στην Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής τα θέματα αυτά για να ενημερώσουμε τα μέλη της και με το καλό, με το νέο έτος, θα φέρουμε τις συμβάσεις στη Βουλή για να επικυρωθούν από την Ολομέλεια. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε όλο το εύρος των ενόπλων δυνάμεων να ενισχυθούν. Ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων σημαίνει ότι αυτά που έχεις τα αναβαθμίζεις και τα καθιστάς λειτουργικά, γιατί και εκεί είχαμε πολλά προβλήματα στο παρελθόν, και επίσης αποκτάς και καινούργια συστήματα, σύγχρονα συστήματα, συστήματα που ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών. Αυτή η προσπάθεια γίνεται στη βάση ενός σχεδίου με την τεράστια συνδρομή των γενικών επιτελείων των τριών κλάδων στρατού, ναυτικού και αεροπορίας, το συντονισμό του αρχηγού ΓΕΘΑ, την δική μου, να το πω έτσι, επικαιροποίηση, επιβεβαίωση, έγκριση και τελικά την έγκριση του Πρωθυπουργού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας είπε φέρτε μου σχέδιο και εμείς θα βρούμε τον τρόπο να το χρηματοδοτήσουμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων έχει ένα σημαντικό οικονομικό κόστος, αναμφίβολα, ναι. Έχει όμως και έναν υπολόγιστο εθνικό όφελος. Και εκεί, και λόγω των καιρών που ζούμε, νομίζω ότι είναι ανάγκη να
να γίνει και να υλοποιηθεί στη βάση όμως ενός οργανωμένου σχεδίου. Αυτό που εξελίσσεται τώρα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλές γιορτές να ευχηθούμε. Εύχομαι και εγώ καλές γιορτές. Πλησιάζουν οι μέρες. Ελπίζω να μπορέσω να βρεθώ κάποιες μέρες και εγώ στην καβάλα μου, στα αγαπημένα μου πρόσωπα. Έτσι. Θα είναι λίγες όμως, γιατί υπάρχει πολλή δουλειά και η δουλειά συνεχίζεται. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, κύριε Υπουργέ.